Τον περασμένο Μάρτιο, μετά από την καταγγελία κατοίκου στη Νέα Πολωνία του Δήμου Βόλβη, καταγράψαμε εικόνε τριτοκοσμικέ, με τόνου από σκουπίδια πεταμένα μέσα στο κεντρικό ρέμα του χωριού. Δυστυχώ, η κατάσταση όχι μόνο παρέμεινε ίδια, αλλά φαίνεται πω έχει χειροτερέψει. Συνεχίζεται η κατάσταση από την πριν πέντε μήνε που το ότι είχατε ξανάρθει εδώ πέρα. Συνεχίζεται, δεν το πράγμα. Είχαν υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα κάνουν ένα χώρο, λέει, ξέρω εγώ, και θα τα μαζεύουν τα σκουπίδια, θα τα ανακυκλώνουν και ούτω καθεξή. Πράγμα που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Συνέχεια πήταν σκουπίδια μέχρι κάτω, όπου να δει σκουπίδια έχει. Και το χειρότερο είναι το μεγάλο το ποτάμι που κατεβαίνει από πάνω από. Χαλκιδική. Εκεί, όταν αρχίσει και βρέχει, αν έρθει και δει τι νερό πετάει και τι ακαθαρσίες είναι του κάτι Πετά άλλο. Σύγχρονα. Και όλα πηγαίνουν στη λίμνη. Την πρώτη φορά που βρεθήκαμε στο σημείο, καταγράψαμε σκληρέ εικόνε με ένα κρυάρι να γίνεται νεκρό ανάμεσα σε σκουπίδια. Δίπλα στα τρεχούμενα νερά που κατεβαίνουν από τι πηγέ περιοχή, υπάρχει μέχρι σήμερα μια υγειονομική βόμβα για ολόκληρη την περιοχή και το οικοσύστημα τη Θέλουμε Θέλουν βλέπουμε εδώ πέρα σκουπίδια, καρκίνου, έρωτα, ότι βλέπουν χολέρε. Ό,τι θέλετε βλέπουμε εδώ πέρα σώμα. Πού καταλήγει αυτό, αυτό το χύμαρο. Το, το ποτάμι μέσα, κάτω το, συνεχίζει. θα γίνει στη διασταύρωση του ποταμού και μετά θα πάει στη λίμνη. Στη Λίμνη. Ναι, και η οποία στη, στη Λίμνη Βόλβη. Ναι, και, και από την οποία Βόλβη Λίμνη, ξέρω εγώ, ε, αλλιεύουμε τους ηχθείς. Να καθαριστεί όλο το ποτάμι να ανοίξει, να φύγουν όλες αυτές τις βρωμίες, αλλά και πάλι να φύγουν οι βρωμίες, πάλι θα πετάξουν. Εδώ πιο κάτω που ήταν τα σκοπίδια. Τα πετούσαν. Τα άνοιξαν λάκκο, τα παράχωσαν, πάλι πια μπαπάς πιο κάτω η Μπολοντίβανα και, και πεταμένα, όπως βγαίνεις απάνω αριστερά. Ανησυχία όμω προκαλεί και το γεγονό ότι μέσα στο χήμαρο, όπω βλέπετε πίσω μου, υπάρχουν τόνοι από αχυρόμπαλε, από κοπριέ και από σκουπίδια που εμποδίζουν τη ροή του νερού. Όπω διαπιστώσαμε και πριν από λίγε ημέρε, στο συγκεκριμένο ρέμα, οι ασυνείδητοι αδειάζουν κάθε λογή άχρηστα υλικά που θέλουν να ξεφορτωθούν και διαφορούν έτσι για το περιβάλλον. Η είναι παντού, δεν είναι μόνο εδώ. Ε, και αν πάμε πιο πάνω, πιο πολλά θα δούμε. Τη γέφυρα εκεί πέρα την πάνω. εκεί δηλαδή είναι. Εκεί καταλήγουν πλευρέ. Εκεί, εκεί του βολεύει τα πετάξουν μέσα. Δηλαδή έρχονται ανατροπή, κλάπ, τα πετάνε μέσα και δεν μου λέει κανεί. Η δυσοσμία στην περιοχή παραμένει έντονη. Διασχίσαμε κατά μήκο το ρέμα και παρατηρήσαμε μαζί με τον κάτοικο το μέγεθο ενό περιβαλλοντικού εγκλήματος που συντελείται από κάποιου εδώ και αρκετά χρόνια. Οι εικόνε σαν αυτέ πραγματικά αποκαλύπτουν το σοβαρό πρόβλημα τη διαχείριση των αποβλήτων αλλά και την έλλειψη περιβαλλοντική παιδεία.